Και πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, γιατί έχουμε μία σειρά από ερωτήματα, κύριε Δημόπουλε. Δεν ησυχάζετε. Εκεί που λέγαμε ότι τέλειωσε η πανδημία και θα σας αφήσουμε εκεί στα συγγράμματά σας και στους ασθενείς σας, τίποτα. Καλημέρα, όλο προκύπτουν καλημέρα, ζητήματα. Καλημέρα και καλή ήρθατε. Εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι είναι αυτό τώρα, κύριε Πρίτανη, που μας ήρθε ξαφνικά? Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί, είναι διαχειρίσιμο, τι λέτε? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μετά το τσουνάμι της πανδημίας το οποίο πάθαμε ως ανθρωπότητα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση για οτιδήποτε μεταδοτική πάθηση περιγραφή και υπάρχουν ενεργοποιημένα αντανακλαστικά ούτως ώστε, και καλό είναι αυτό, να προλάβουμε. Είναι καλό ή μήπως υπάρχει και μια υστερία, να το πούμε ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, επομένως πρέπει τώρα κάπου να ισορροπήσουμε μεταξύ των αυξημένων αντανακλαστικών, της ετοιμότητας των ειδικών φορέων σε παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο και της υπεραντίδρασης. Ναι. Αυτό τώρα το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένας ιός, ο οποίος ονομάζεται ως ευλογιά των πυθίκων, είναι ένας ιός που ανήκει στην ομάδα των POX ιών, είναι τελείως διαφορετικός από τους κορονοϊούς. Mm-hmm. Έχει περιγραφεί αρκετά παλιά, δηλαδή γύρω στις 1960, mm-hmm. Και για πρώτη φορά εντοπίστηκε στον άνθρωπο το 1970 στο Κονγκό. Mm-hmm. Από τότε υπάρχουν τοπικές επιδημικές εξάρσεις, επαναλαμβάνω, σε χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής, με την πιο σημαντική στην Νιγηρία πριν από μερικά χρόνια, όπου είχαμε περί τα 500 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τώρα, άρα γιατί, κύριε Δημόπουλε, για να καταλάβουμε καλά, έχω την αίσθηση ότι αν δεν οι πλούσιες χώρες, η Δύση τέλος πάντων, οι αναπτυγμένες χώρες δεν θωρακίσουν ιατρικά και δεν έχουν φροντίσει, μεριμνήσει για την πλήρη εμβολιαστική κάλυψη των φτωχότερων χωρών, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με όλη αυτή την ιστορία. Αυτό καταλαβαίνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό αφορά και στον κορονοϊό και σε πολλές άλλες μεταδόμενες παθήσεις. Yeah. Επίσης να πούμε ότι οι χώρες όπου ο άνθρωπος έρχεται σε πολύ μεγάλη επαφή με το φυσικό περιβάλλον, και η κατεξοχήν η Αφρική και λιγότερο η Ασία είναι τέτοιες περιοχές, περιοχές όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι υποτροπικές ή τροπικές, ευνοούν την μετάδοση τέτοιων υιογενών λοιμόξεων. Τώρα, το σημαντικό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω της αυξημένης ευαισθητοποίησης και της παγκόσμιας επιθυμίας να υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να υπερδιαγνώσκεται. Καλύπτεται από κάποιο εμβόλιο, κύριε Πρίτανη, ή όχι? Ναι, αυτό αναμένουμε να αποδειχθεί. Αναμένουμε να αποδειχθεί και να εξεταστεί. Ναι. Ναι, δηλαδή οι ειδικοί, που δεν είμαι εγώ αυτός, θα μας πούν εάν, όπως αναφέρεται πολύ σωστά, η προηγούμενη εμβόλιο για την ευλογιά, η οποία ευλογιά θεωρούμε ότι έχει εξαφανιστεί, μπορεί να μας καλύψει για την περίπτωση αυτή. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μπερδεύεται η κλινική εικόνα με άνεμη ευλογιά. Mm-hmm. Η οποία είναι, είναι πιο ήπια, είναι διαφορετική. Εννοείται. Είναι αυτό που περνάμε. Παιδική ασθένεια. Δηλαδή. Ναι, είναι παιδική ασθένεια που κάνει πυρετό και μετά κάνει αυτό το εξάνθημα. Mm-hmm. Άρα είναι διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές ασθένειες. Είναι διαφορετικά και μάλιστα νομίζω από ό,τι κατάλαβα για τον συγκεκριμένο Βρετανό τουρίστα. Ναι, ήταν τελικά ανεμοβλογιά. Τελικά είναι αυτό. Ναι. Επομένως, τώρα, κύριε Δημόπουλε, μέχρι τότε θα πρέπει να φοράμε τις μάσκες μας, και πάλι είδαμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθε η χρήση της μάσκας. Ναι. Τουλάχιστον μέχρι να γνωρίζουμε αν υπάρχει εμβόλιο, αν είναι καλυμμένοι κάποιοι παλιότεροι που μπορούν να το έχουν κάνει, να ξαναφορέσουμε τη μάσκα μας πιο εντατικά. Κοιτάξτε, η χρήση της μάσκας πλέον θα πιστεύω ότι ακόμα και στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι μια επιλογή σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι άτομα τα οποία ανήκουν σε μια ευάλωτη ομάδα είναι καλό να χρησιμοποιούν τη μάσκα. Δηλαδή, υπερήλικες, άτομα που είναι σε ένωση καταστολή, δηλαδή οποιαδήποτε ομάδα θεωρούμε ότι δεν θα κάνει μια καλή ανοσιακή απόκριση, όχι μόνο στον κορονοϊό, αλλά σε οποιοδήποτε ιό, και μια ομάδα που θεωρούμε ότι το εμβόλιο και για τον κορονοϊό αλλά και για τα άλλα εμβόλια δεν θα έχουν μια πολύ καλή απάντηση. Επομένως,
ας παίρνουν έξτρα μέτρα προφύλαξης οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Προφανώς στα νοσοκομεία θα πρέπει να παραμείνει η χρήση μάσκας, διότι είδαμε ότι όποτε έγινε αυτό μειώθηκαν δραματικά και άλλες αερογενείς λοιμώξεις. Μα τα περασμένα δύο χρόνια ακριβώς δεν νοσήσαμε από γρήπη περισσότερο από εμάς, γιατί φορούσαμε τη μάσκα. Άρα το καλοκαίρι είναι επικίνδυνη περίοδος και για την ευλογιά των πυθίκων, δηλαδή ευνοείται το καλοκαίρι αυτή η ασθένεια. Όλες οι αερογενείς λοιμώξεις έχουν μία τάση να κατά κάποιο τρόπο να... Κοιτάξτε, για τη συγκεκριμένη πάθηση έχουμε το θέμα ότι μεταδίδεται όχι τόσο πολύ με σταγονίδια, ίσως λιγότερο με σταγονίδια, γιατί είναι πιο μεγάλα τα σταγονίδια μέσα στα οποία είναι ο ιός και δεν πάνε τόσο μακριά, αλλά μεταδίδεται με επαφή. Τώρα κύριε Δημόπουλε, να πάμε λίγο και στην πανδημία. Είχα μια κουβέντα με τον Δημήτρη λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Στην πανδημία που δεν ξέρω, ίσως περάσει και στη φάση της ενδημικής τέλος πάντων κατάστασης. Όσοι έχουμε εμβολιαστεί, έχουμε κάνει τρίτη δόση, έχουν περάσει πολλοί μήνες για την πλειονότητα του πληθυσμού. Είμαστε καλυμμένοι και σας το ρωτάω αυτό γιατί βλέπω πολλούς γνωστούς μας να νοσούν με τον κορονοϊό, ενώ έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που εμβολιάστηκαν και να το περνάνε πολύ βαριά, αρκετά βαριά δηλαδή. Ναι, δείτε, υπάρχει σύσταση όχι υποχρέωση. Υποχρέωση, σωστά. Για την τέταρτη δόση, εγώ νομίζω ότι άτομα τα οποία ανήκουν σε μία ευάλωτη ομάδα, προφανώς είναι χρήσιμο να την κάνουν από τώρα. Για τα άλλα άτομα, τα οποία κατά τα άλλα είναι υγιή και η πιθανότητα να νοσήσουν, μιλάμε, είναι μικρή. Πιστεύω να νοσήσουν και να νοσηλευτούν, ενώ να νοσήσουν να έχουν συμπτώματα, πιστεύω θα μπορούσε κανείς να περιμένει μέχρι το φθινόπωρο να δούμε κανείς πώς θα εξελιχθεί. Όχι ότι θα πάθει κάποιος κάτι εάν κάνει τις δόσεις και 4 και 5 δόσεις, αλλά διότι να είμαστε σίγουροι ότι θα διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και μήπως υπάρξει κάποιο επικαιροποιημένο εμβόλιο το οποίο να καλύπτει ευρύτερα τα αναδυόμενα στελέχη, τα οποία μέχρι τώρα, να το πούμε και αυτό, φαίνεται ότι προκαλούν νόσηση γενικά που είναι υπιότερη. Μπορεί να επανακάμψει από Σεπτέμβριο, δηλαδή μια νέα φάση της πανδημίας, τι βλέπετε? Νομίζω ότι όλοι περιμένουν ότι θα υπάρχει κάποια έξαρση, αν είναι να γίνει μια ενδημική κατάσταση όπως ανέφερε η κυρία Αντωνοπούλου, αυτό σημαίνει ότι τους φθινοπορεινούς μήνες με το κλείσιμο μέσα και λοιπά έχουμε μία έξαρση αυτού του καταστάσεως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βρετανή. Καλημέρα.